και ειδικότερα των Σαρακατσανέων. Νομίζω ότι έχει σήμερα έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Νομίζω ο κύριος Θωμάς Καλοδήμος θα μας βοηθήσει. Καταρχάς υπάρχει ένα συγκλονιστικό βιβλίο, Σαρακατσανέοι, οι αρχαιότεροι Ινδοευρωπαίοι νομάδες. Καλησπέρα κύριε Καλοδήμο, τι κάνετε. Έχουμε και το βιβλίο εδώ. Είναι με πάρα πολλές σελίδες. 450. Λοιπόν, Γιώργο. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το βιβλίο. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι, καταρχήν, τι έκανε τον κύριο Καλοδήμο να ασχοληθεί τόσο τεκμηριωμένα με τους Σαρακατσανέους. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα ήταν η Σαρακατσάνικη καταγωγή μου. Πατρός, μητρός, για πάνω των προγόνων είμαι Σαρακατσάνος. Και δεύτερον, η φιλολογική μου ευαισθησία. Ο Σαρακατσάνος έψεξε να βρω τις ρίζες μου. Ως φιλόλογος όμως είχα ηθική υποχρέωση να ασχοληθώ με τον συνάφη μου, που το γνώριζα από μέσα, γιατί έζησα ως ποιμενόπαιδο μέχρι το 1971, αλλά και απ' έξω από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, να ανασκευάσω τις πλάνες και τις ύπολες διαστευρώσεις και παραχαράξεις για τους Σαρακατσανέους. Πού θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε, κύριε Καλοδήμο, όσον αφορά εθνολογικά για τους Σαρακατσανέους, πού πρέπει να το εντοπίσουμε? Έχουν διατυπωθεί διάφορες γνώμες. Και περισσότερες γνώμες θα έλεγα ότι είναι και υποβολημένες, διότι εξυπηρετούν πολιτικούς σκοπούς και εθνικιστικούς και όχι ελληνικούς. Δεν θα επισέλθουμε στις θεωρίες αυτές, αλλά εκείνο το οποίο προσπάθησα και παρουσίασα, νομίζω, ότι ξεκαθάρισε, μπορώ να πω, η καταγωγή των Σαρακατσανέων. Οι Σαρακατσανέοι ανήκουν στο τελευταίο ελληνικό φύλλο, στους Δωρεείς, οι οποίοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από την Πίνδο, από το όρος Λάκωμο συγκεκριμένα, και έφτασαν μέχρι τη Σπάρτη κάτω και εν συνεχεία με τις Απικίες κτλ. Τον 10ο αιώνα π.Χ. Δωρεείς λοιπόν. Δωρεείς στην καταγωγή. Ούτε Ίωνες, ούτε Ολοχαίοι. Για παριθμίστε λοιπόν τα στοιχεία αυτά τα οποία έχετε που τους κατατάσσουν τους Σαρακατσανέους στους Δωρεείς. Πρώτα-πρώτα είναι το γλωσσικό τους ιδίωμα, το οποίο δωρίζει. Είναι ένα από τα νεότερα νεοελληνικά γλωσσικό ιδιώματα. Δεύτερον, είναι τα αρχαϊκά γλωσσικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο ιδίωμα του Σαρακατσανέων που δεν υπάρχουν στα άλλα ελληνικά διαμερίσματα. Τρίτον, είναι οι χοροί και τα τραγούδια τους. Αν παρακολουθήσετε παλαιότερα γάμους του Σαρακατσανέων κτλ., από πλευράς χορού και τραγωδία, θα νομίζω ότι παίζεται μια τραγωδία που ακούμε τα χωρικά της τραγωδίας, με την τάξη, με το ρυθμό κτλ. Ας μιλήσουμε μόνο το χωρικό άσμα είναι δημιούργημα των Δωρεαίων και όχι των άλλων ελληνικών φύλων. Ύστερα είναι η ψυχοσύνθεση των Σαρακατσανέων, η λακωνικότητά τους, η συνομιλία τους, ο ηρωισμός τους, τα γεωμετρικά σχέδια τα οποία υπάρχουν στα υφαντάκια και στη ξυλοτεχνία τους. Αλλά και ο ηρωισμός τους μας παραπέμπει και χαρακτηριστικά αναφέρω ότι από τα δύο είδωλα, ενδάλματα των νεοελλήνων είναι δύο. Είναι ο Κατσαντώνης, ο οποίος τραγουδήθηκε και τραγουδιέται, και ο Νταβέλης, βέβαια σε άλλες εποχές. Αλλά και οι δύο κατά ευτυχή συγκυρία είναι Σαρακατσανέοι. Να πω και κάτι άλλο το οποίο μας κολακεύει. Ο δε Ηρακλής με τους 12 άθλους δεν ήταν ούτε Ίωνας ούτε Αχιός. Ήταν Δωρεεύς στην καταγωγή. Θέλω να πιστεύω ότι ένα κομμάτι ανοίξει σε εμάς. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βλαχοφόνων συμπατριωτών μας και των Σαρακατσανέων? Είναι ήδη ενδιαφέρουν, κύριε Καλοδήμο? Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια φοβερή σύγχυση. Κάποια κυρία εδώ, αστή, μου είπε, κύριε Καλοδήμο, παρακολούθησα χθες μια ωραία συνέντευξη, λέει, και ήταν η τάδη βλάχα και τα λοιπά από το Βέρμιο. Μα εγώ δεν είμαι βλάχος, λέγομαι Σαρακατσάνος. Δηλαδή, μας συγχαίουν πολύ εδώ και μας συγχαίουν γιατί, διότι δεν υπάρχουν βλαχόφωνοι εδώ εκτός από την Ανθήλη. Ενώ βορειότερα Θεσσαλία και βορειότερα υπάρχουν. Θα επισημάνω ορισμένες διαφορές που υπάρχουν. Οι Σαρακατσανέοι είναι οπουδήποτε και αν βρίσκονται, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, παλαιότερα, μόνο στη Βουλγαρία έχουμε σήμερα, είναι αποκλειστικά και μόνο ελληνόφωνοι. Οι βλαχόφωνοι συμπατριώτες μας βλάχοι είναι δίγλωση. Ομιλούν την ελληνική, αλλά και παράλληλα ένα λατινοειδές γλωσσικό ιδίωμα, τα βλάχικα. Οι αρβανιτόβλαχοι, άλλη κατηγορία, όχι αρβανίτες. Είναι τρίγλωση. Ομιλούν την ελληνική, την αρβανίτικη και τη βλάχικη. Δεύτερον, οι Σαρακατσανέοι είναι αποκλειστικά φεραίοι κοινομάδες, δηλαδή μετακινούνται συνεχώς, φέρουν τον οίκον τους. Λοιπόν, είναι φεραίοι κοινομάδες, χωρίς μόνιμες θερινές και χειμερινές δίμονες. Οι βλάχοι
Είναι οι μηνομάδες, δεν είναι οι καθαροί νομάδες, γιατί έχουν μόνιμες τις θερινές διαμονές τους στα βροχοχώρια της Πίνδου. Μέτσοβο, Σιράκο, Καλαρίδης κτλ. Λοιπόν, οι Σερακατσανέοι είναι αποκλειστικά νομάδες, ενώ οι Βλάχοι δεν είναι κτηνοτρόφοι όλοι. Ένα μέρος ασχολείται, αλλά οι άλλοι ασχολούνται με άλλα επαγγέλματα, υλοτόμοι, ξυλουργοί, τεχνίτες και κυρίως έμποροι, θυμάστε, στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να τελειώσουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε βγάλει κάποιες εδώ χρήσιμες ερωτήσεις για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τι περιλαμβάνει και το βιβλίο, να το πάρει να το διαβάσει. Αλλά και κυρίως οι Σερακατσανέοι που μας ακούν να έχουν χρήσιμες πληροφορίες. Ποιες άλλες νομαδικές ή ημινομαδικές ομάδες υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, μπορείτε να μας περιγράψετε εν συντομία, να μάθει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Θα σας πω ποιες, να τις περιγράψουμε, θα χρειαστεί χρόνος. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Η έννοια βλάχος είναι πολύ σήμαντη. Στη λογική που κάναμε μάθημα λέγαμε ότι είναι έννοια γένους. Είναι μέσα. Ο βλάχος, ο Σερακατσάνος, ο Κουπατσάρης, ο Μανταβέλης, ο νομαδίζων χωρικός, ο Στριγιανός σε σύγκριση με το Θαλασσινό, ο Ρουμελιώτης σε σύγκριση με τον Αθηναίο κτλ. Εκεί που όμως αποδίδεται κατά κυριολεξία είναι στους βλάχους. Βλάχος θα πει λατινόφωνος. Επομένως, εκείνα, οι ομάδες που είναι εδώ και γίνεται πιστεύω για πρώτη φορά ο χωρισμός, με τα χαρακτηριστικά του καθενός, είναι οι Σερακατσανέοι, οι Βλάχοι, οι Ερβανιτόβλαχοι, οι Κουπατσαρέοι, οι Μανταβέλιδες και οι Νομαδίστες χωρικοί. Λοιπόν, οι Νομαδίστες εδώ είχαμε παλαιότερα, αν θυμάστε, τους από τον Νεοχώρο που είχαμε εδώ. Αλλά είχαμε και από τα βλαχοχώρια της Ιπάτης, που σήμερα φυσικά δεν υπάρχουν. Τώρα για να περιγράψουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά, νομίζω θα χάσουμε χρόνο και δεν λοιπόν, αξίζει νομίζω να βάλουμε λίγο Γιώργο στην κουβέντα μας και σε λίγο τον κύριο Σταύρο Τσαλάγκα. Έτσι. Ναι, γιατί θα τον βάλουμε καλησπέρα. Σταύρο στην κουβέντα. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε. Γεια σου, Σταύρο. Και καλησπέρα στο φίλο μου το γεια σου, Σταύρο. Γνωριζόμαστε όλοι, είμαστε καλοί φίλοι. Τώρα σαν να κοροϊδεύουμε το κοινό τώρα είναι, αλλά πρέπει όμως να μιλήσουμε και για τον στιχουργό Θωμά Καλοδήμου. Αυτή την παρέμβαση ήθελα να κάνω. Σταύρο, πες μου σε παρακαλώ πόσες επιτυχίες του Θωμά του Καλοδήμου έχει τραγουδήσει. Μην υπερβάλλεις. Ένας γνωστός συγγραφέας που έχει ασχοληθεί με τη ζωή του Σερακατσανέων, ο Θωμάς ο Καλοδήμος, είναι και ένας καταξιωμένος στιχουργός. Μου έχει γράψει τους στίχους από τα καλύτερα και πιο αγαπημένα μου και ευρέως γνωστά τραγούδια μου. Όπως είναι το τελευταίο τραγούδι μου, «Πόσα φλουριά τα μάτια σου και γρόσια τα μαλλιά σου», που συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο μου δίσκο. Τι άλλο τραγούδι, «Πυρπυρωμάτα», «Πέθαναν οι τσελιγκάδες», «Ρίμαξαν όλες οι στάνες». Είναι τραγούδια τα οποία τραγουδιέται και ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι μέσα από τους στίχους αυτούς, ο Θωμάς ο Καλοδήμος αναδεικνύει με τον καλύτερο και με τον πιο γλαφυρό τρόπο τα βιώματα των Σερακατσανέων. Θέλω να το επισημάνω αυτό, να γίνει γνωστό πόσο άξιος, στιχουργός και καταξιωμένος είναι ο Θωμάς ο Καλοδήμος. Θέλω να συγχαρώ για την εκπομπή σας και να ευχηθώ στο Θωμά να είναι πάντοτε δημιουργικός και να έχει υγεία. Σταύρο, από την εμπειρία σου έχεις συγκροτημένη άποψη πλέον για το τι σημαίνει καλός στιχουργός. Έχει να μας δώσει πολλά ακόμα ο Θωμάς ο Καλοδήμος. Έχει πολλά ακόμη, έχει πολλά. Πιστεύω ότι έχει μεγάλες δυνάμεις και σύντομα θα φέρουμε και άλλα τραγούδια δικά του στην επικαιρότητα. Κάτσε λίγο να βγάλω μια είδηση, Σταύρο, περίμενε. Γιατί ένα πουλάκι μου έχει πει ότι κάτι γράφει για τον Ταβέλη αυτή την περίοδο. Αληθεύει, κύριε Καλοδήμο. Ναι, αληθεύει, βεβαίως. Αληθεύει, έτσι. Ήταν από τη δικιά μας τη γενιά κι αυτός. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση στο δελτίο. Και εγώ, Σταύρο, σε ευχαριστώ. Η μνή του Σερακατσανέου και τη ζωή του. Σταύρο, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και εγώ τον ευχαριστώ για τα καλά τα λόγια, αλλά είναι λιγάκι υπερβολικά. Μια χαρά, τα είπε. Είναι υπερβολικά. Ταπεινό, δάσκαλε, καλά κάνετε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε τηλεόραση και οφείλουμε να λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε. Εδώ υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που μιλάει για μια ιστορική νομαδική φυλή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εσείς το λέτε, οι Σερακατσανέοι είναι οι αρχαιότεροι Ινδοευρωπαίοι νομάδες. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο του Θωμά Καλοδήμου για να ενημερωθεί για αυτή την καταπληκτική Ινδοευρωπαϊκή νομαδική φυλή.
του Σαρακατσανέους. Το μήνυμα, κύριε Καλοδήμο, να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το βιβλίο το οποίο εξέδωσα, έτσι. Γιατί αυτό έχει σημασία, νομίζω, και αξίζει βέβαια πάνω απ' όλα βεβαίως να το διαβάσω, αλλά το μήνυμα. Πρώτα να απευθυνθώ στους συναφίτες μου. Να είναι περήφανοι και σεμνοί ταυτοχρόνως για την καταγωγή τους. Και να γνωρίζουν ότι εμείς οι Σαρακατσανέοι ήμασταν οι φανεροί και αφανείς συμπαραστάτες με τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα και με τη συμβουλή μας και στους κλεφτερματολούς, Κατσαντώνης, Μαμούρης, Τσόγκας και άλλοι, στην Επανάσταση του 1821, στο Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και στην Εθνική Αντίσταση. Και δυστυχώς όμως οι αστεί μέχρι τώρα και οι καλαμαράδες, επειδή το συνάφι το δικό μας δεν είχε τους ανάλογους λογίους και επιστήμονες, ή μας αγνοούσαν ή περιφρονούσαν και αγνοούσαν την προσφορά την οποία έχουμε προς το έθνος. Ήμασταν οι πιο θερμοί, χωρίς υπερβολή το λέω, οι πιο θερμοί πατριώτες κατά τη διάρκεια των ταλαιπωριών που πέρασε η πατρίδα μας. Κύριε Καλοδήμο, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα.